Σε εμπρισμούς από πρόθεση αποδίδει όλα τα περιστατικά πυρκαγιών στις δασικές εκτάσεις του νησιού μας η πυροσβεστική υπηρεσία. Τα τελευταία συμβάντα δεν αφορούν μόνο την περιοχή του Σκοπού, αλλά και άλλες περιοχές του νησιού, ενώ εκφράζονται φόβοι για το μέλλον. Ως μοναδικό θετικό στοιχείο αναφέρεται μόνο η άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών. Τον φόβο και τον προβληματισμό έχουν σκορπίσει στους κατοίκους της περιοχής του Σκοπού τα τελευταία συμβάντα δασικών πυρκαγιών. Άλλωστε, όπως επισημαίνουν, από θαύμα μέχρι στιγμής δεν έχουν προκληθεί μεγαλύτερες ζημιές στην ευρύτερη περιοχή. Επίσκεψη στην ΤΕΔΚ πραγματοποίησε ο πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Σωτήρης Βόσδου, ο οποίος έκανε διακοπές στο νησί μας. Όπως εξήγησε, δεν ενδιαφέρεται για καμία πολιτική θέση στην περιφέρεια. Να υπάρξει τροποποίηση των δύο προτάσεων που κατατέθηκαν από τη ΣΑΣ για την αξιοποίηση των ενεργών λεκάνων άλατος, ζήτησε ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Παναγιώτης Μαρίνος. Όπως δήλωσε, το σχέδιο που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχε συζητηθεί προηγουμένως, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί διάσταση απόψεων με τους τοπικούς φορείς. Το λείψανο της χειρός της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής θα φέρουν στο νησί μας αγιορείτες μοναχοί τη Δευτέρα 19 Ιουλίου στις 6:30 το απόγευμα. Την επόμενη θα αναχωρήσει για τις Μαριές, όπου θα γίνει επίσημη υποδοχή, δέηση και ακολούθως λαϊκό προσκύνημα. Σε έλεγχο του νερού από 25 παραλίες του νησιού προχώρησε το υγειονομικό χωρίς να εντοπιστούν ιδιαίτερα προβλήματα στην καταλληλότητά τους, εκτός από την περιοχή πίσω από το πνευματικό κέντρο στην πόλη. Επίσης, έλεγχος έγινε στο πόσιμο νερό των υγειοτρήσεων, ενώ μικρότερες έκτασεις έλεγχοι έγιναν στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τριήμερο σεμινάριο θα πραγματοποιήσουν την επόμενη εβδομάδα στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών οι μελισσοκόμοι του νησιού μας. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του συλλόγου, Παναγιώτης Μάργαρης. Τρεις συναυλίες περιλαμβάνει το φετινό φεστιβάλ jazz, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Επέθριο Δημοτικό Θέατρο και στο οποίο θα συμμετέχουν παγκοσμίου φήμης μουσικοί.